Κυρίες και κύριοι, ο κάτοχος τριών παγκοσμίων ρεκόρ και δύο ευρωπαϊκών ρεκόρ στο powerlifting, κύριος Πέρης. Ξέρω ότι με είχατε συνηθίσει σε ένα διαφορετικό πόστο, ένα άλλο ρόλο. Αυτόν του Γενικού Διευθυντή του ΣΜΑΚ. Ήτανε τέτοιες οι εξελίξεις, όπου πλέον δεν έχω αυτή τη θέση. Όλοι είδατε το βίντεο με τη συνάντηση του Πέτρου Πολυχρονίδη με τον Chris Cass, τη συμφωνία που κάνανε. Οφείλω να ομολογήσω ότι έκανα και εγώ τα δικά μου λάθη. Αλλά όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Εγώ μίλησα με τον Πολυχρονίδη. Του είπα ότι θέλω να μου δώσει μια ευκαιρία να μπω εδώ στο ring και να δείξω τι αξίζω. Και μου είπε ότι θα λάβω μέρος στο Immortal Tournament και θα παίξω σε ένα handicap match εναντίον των Chris Evans. Αργότερα με ενημερώνει ότι δεν θα είναι handicap, θα παίξω με έναν principal και μετά από λίγο καιρό μου λέει ότι τελικά δεν έχω match, ότι θα περάσει την επόμενη φάση ανεφαγόνος, γιατί οι principal έφυγαν από τη χώρα. Δεν ξέρω, τρομάξανε, λέει, από τον αντίπαλό τους, από μένα δηλαδή. Εγώ όμως ήρθα εδώ για να δώσω αγώνα. Και θέλω έναν αντίπαλο τώρα. Θέλω έναν αντίπαλο τώρα. Να τον αντιμετωπίσω εδώ πέρα για σας, να διασκεδάσετε, να κερδίσω, να περάσω την επόμενη φάση. Φέρτε μου έναν αντίπαλο τώρα. Υποδεχτείτε την αυτομεγαλειότητά του, τον πρίγκιπα Αλφρέδο τον Δεύτερο. Σας παρακαλούσα όλους να σταματήσετε αυτό το ηλίθιο σύνθημα. Αυτό το φωνάζετε σε κάποιον προδότη, ο οποίος σας παράτησε εσάς και παράτησε και εμένα. Υπήρξε πάλι, κύριε Πέρη, και σε όλους εσάς απευθύνομαι φυσικά, δεν βρίσκονται εδώ, διότι εγώ δεν τους έχω ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη ούτε τους principals, ούτε τον κύριο Πέρη, και φυσικά δεν έχω ανάγκη ούτε τον ίδιο μου τον πατέρα, που είναι ο βασιλιάς της Ρουμανίας. Και φυσικά κανέναν από εσάς όλους που έχετε έρθει εδώ πέρα και είστε υποκριτές. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, κύριε Πέρη, σε αυτό το ring, εάν θυμάστε καλά, ήταν στο Merry Christmas του 2017, που όταν μου στερήσατε τους ομαδικούς τίτλους του ΣΜΑΚ. Λοιπόν... Να λοιπόν τι εννοούσα για τους υποκριτές. Λοιπόν, έμαθα ότι κάνατε μια πρόκληση στον διάσημο παλαιστή του εξωτερικού, τον Τζον Σίνα, σχετικά με την Άρση Βαρών. Το μόνο ρεκόρ που μπορείτε να σπάσετε τον Τζον Σίνα είναι οι λιγότερες κινήσεις μέσα σε ένα μάτς. Κατάλαβες, εμείς άνθρωπε! Θα μιλάω όπως θέλω, είμαι ο πρίγκιπας. Ο κύριος Πέρης προκρίνεται στους 16 του Γκόμμορταλ.